Τελευταίο μεροκάματο για ένα 35χρονο άνδρα στο Ρέθυμνο. Κανένα μεροκάματο δεν μπορεί να πληρώσει την ανθρώπινη ζωή. Ο άτυχος εργαζόμενος στις πρώτες του ώρες στο εργοτάξιο της ΔΕΙΑΡ στο Ατσιπόπουλο άφησε την τελευταία του πνοή με τις συνθήκες να είναι ακόμα διευκρίνιστες. Πιστεύω ότι ήταν ένα εργοδοτικό έγκλημα. Ο συνάδελφος, οικοδόμος, από ό,τι πληροφορήθηκα, είχε προληφθεί πριν 2 μέρες και πάνω στη δουλειά το χτύπησε κάποιο μηχάνημα και επήρθε το μοιραίο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, άγνωστο πόσο ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από το θηριώδες καυτικό μηχάνημα. Έχουμε γίνει γραφικοί να το λέμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όταν επιτέλους η επίσημη πολιτεία δεν αποφασίσει να προστατεύσει τους εργαζόμενους, όταν λέμε να τους προστατεύσει, εννοούμε να στελεχώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να φτιάξει τεχνικό τμήμα να ελέγχει τους χώρους εργασίας για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, να ελέγχει τα μέτρα ατομικής προστασίας που παρέχονται στους εργαζόμενους. Δυστυχώς, αυτά τα προβλήματα θα μεγαλώνουν και κάθε μέρα θα έχουμε την. Πρόκειται για ακόμα ένα δυστύχημα που καταγράφεται στους χώρους εργασίας το 2023, σε μια χρονιά που όπως φαίνεται θα κλείσει με αρνητικό ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων. Είναι δυστυχώς αρνητικό ρεκόρ εργατικών ατυχημάτων και πολλά εξ αυτών είναι και θανατηφόρα. Το Ρέθυμνο έχει πληρώσει πολύ βαρύ φόρο φέτος. Ακριβώς. Είναι το πέμπτο θύμα της απαιρεσίας που υπάρχει στους χώρους δουλειάς. Παντελή έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής. Δυστυχώς οι εργοδότες μικροί μεγάλοι αλωνίζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων σε Τεχνικές Επιχειρήσεις, το 2022 104 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας και 142 τραυματίστηκαν σοβαρά. Ενώ έως και τις 10 Νοεμβρίου του 2023 οι νεκροί εργαζόμενοι έφτασαν τους 161, με τους σοβαρά τραυματίες σχεδόν να διπλασιάζονται αφού καταγράφηκαν 261 περιστατικά. Ο οποιοδήποτε έχει την ατυχία να πάθει κάποιο ατύχημα, είτε απλά να χτυπήσει να είναι στο νοσοκομείο, είτε να χάσει, να έχει μία μόνιμη αναπηρία, είτε ακόμα και να πεθάνει, δυστυχώς η οικογένειά του θα πρέπει να τραβήξει ένα μεγάλο γρογοθά, ούτως ώστε να μπορέσει να δικαιωθεί. Να γίνονται έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, να επιβάλλονται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ώστε ο κάθε εργαζόμενος που φεύγει το πρωί από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά να γυρνάει πίσω αρτημελής στην οικογένειά του. Όπως υποστηρίζουν εργαζόμενοι και συνδικάτα, η πολιτεία πρέπει άμεσα να λάβει μέτρα ανάσχεσης των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση τα επόμενα χρόνια το ένα αρνητικό ρεκόρ θα διαδέχεται το άλλο. Πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Και αυτό είναι ευθύνη του κράτους που δυστυχώς κάνει τις πλάτες στην εργοδοσία να δημιουργηθεί και στον νομό Ρεθύμνου τεχνική επιθεώρηση εργασία και όχι να περιμένουμε ένα έλεγχο να γίνει μια φορά ή δύο φορές το χρόνο από το κλιμάκιο από τα Χανιά που πού να πρωτοπρολάβει και αυτό να πάει. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι για όλη την Κρήτη υπάρχουν 3 επιθεωρητές εργασία. Πού να προλάβουν να πάνε με τόσες εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, χώρους δουλειάς, εργοτάξια. Παρακαλώ όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν νιώθουν ασφαλείς κατά την έναρξη της εργασίας. Είναι προτιμότερο να μην πιάσουν δουλειά, να χάσουν ένα ημερομίσθιο, να χάσουν ένα μεροκάματο, παρά να τους γυρίσουν στην οικογένειά τους μέσα σε κουτί.